Omega News δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Ειρήνη, φιλία και καλή γειτονία συμφώνησαν Μητσοτάκη και Ερντογάν και υπέγραψαν τη διακήρυξη των Αθηνών. Σε αδελφικό κλίμα οι δηλώσεις τους αναγνώρισαν τις διαφωνίες σε Κυπριακό, Υφαλοκρηπίδα και Θράκη. Στον Κυπριακό για λύση στη βάση πραγματικοτήτων μιλήσει ο Τούρκος Πρόεδρος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πέραν των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, απάντησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Συγκρατημένη Λευκωσία από τις εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ενημέρωσε τον Πρόεδρο. Αναμένει ξεκαθάρισμα των τουρκικών προθέσεων μέσα από την επικείμενη πρωτοβουλία της νέας απεσταλμένης του Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Γενικός Ελεκτής ζητά επιστροφή χρημάτων για τα ωφελήματα του Προέδρου, κατηγορεί την κυβέρνηση για κατασυκοφάντηση και υπόσκαψη του έργου του και προκαλεί την Προεδρία αν θέλει να προσφύγει στο Ανώτατο. Σήκωσε το χάντι ο Πρόεδρος, πάει στο Γενικό Εισαγγελέα για να πάρει γνωμάτευση. Εκφράζει πικρία και απογοήτευση για τις απαιτήσεις της ελεκτικής υπηρεσίας. Πρωτοφανής καταγγελία ενώπιον των αρχών. Νοσηλευτής κλείδωσε ασθενή όλο το βράδυ σε αποθήκη του νοσοκομείου. Σε εξέλιξη έρευνα από αστυνομία και ΟΚΙΠΗ. Βρέθηκαν τα συστήματα πυρόσβεσης και υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι από εβδομάδας επιστρέφουν στους δρόμους όλα τα λεωφορεία, δηλώνει ο Υπουργός Μεταφορών. Έντονη ανησυχία και για την έξαρση της βίας. Μαθητής επιτέθηκε με ξύλο σε οδηγό λεωφορείου στη Λεμεσό. Απόψε στις 8 και 10.